Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με μια ξεχωριστή πολιτιστική οικαστική πρωτοβουλία στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου. Στις 7 Δεκεμβρίου ανοίγει τις πύλες της, όπως βλέπουμε και το σχετικό γράφημα, η έκθεση αποτυπώσεις στην Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου. Πρόκειται για μια προσπάθεια και του Δήμου και της Πινακοθήκης να αναδείξουν κατά κάποιο τρόπο αυτή την περίφημη, την ξεχωριστή, την διαχρονικά σπουδαία εικαστική δραστηριότητα στο Δήμο. Τι περιλαμβάνει η έκθεση? Έργα καλλιτεχνών που έχουν καταγωγή βέβαια από το Μαλεβίζι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, εντεταλμένη σύμβολο πολιτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου, να την ευχαριστήσω θερμά και να την καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Κυρία Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, αποτυπώσεις λοιπόν στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου. Πάμε λίγο να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με τα έργα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Αυτό προέκυψε μετά από μία ιδέα να παρουσιάσουν οι ντόπιοι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι που έρχονται την καταγωγή τους από το Μαλεβίζι, τα έργα τους. Θα υπάρξουν μάλλον, θα δείτε, αρκετοί καλλιτέχνες, είναι γύρω στα 18 άτομα, όπου έχουμε από ζωγραφική, από γλυπτική, από ξεφιδωτό, αγιογραφία. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα συναντηθούν λοιπόν την Τετάρτη στις 7 Δεκεμβρίου στην Πινακοθήκη να εκθέσουν τα έργα τους, να γνωρίσουν τον κόσμο, να γνωριστούν στον κόσμο και μεταξύ τους, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια τέτοια δράση, ώστε να γίνει θεσμός, να δίνεται η δυνατότητα στους ντόπιους καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δίνεται βήμα, η αλήθεια είναι, και αναγνωρίζεται το έργο εκεί ντόπιων καλλιτεχνών. Και πραγματικά... Και όχι μόνο σε... Ναι, ολοκληρώστε. Σας διέκοψα. Και σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν τους δίνεται το βήμα, η δυνατότητα, ο χώρος να δείξουν τη δουλειά που έχουν κάνει και το μεράκι τους στην τέχνη που υπηρετούν. Είναι εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Δήμο Μαλεβιζίου και η δική σας προσωπικά, και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο βέβαια με το Δήμο γενικά και την Πινακοθήκη να αποτελούν μια κυψέλη πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλειών. Διαφήμιση για την Κρήτη, θα έλεγα. Αυτή η εξωστρέφεια που παρατηρείτε στο Δήμο σας είναι κάτι το μοναδικό. Η αλήθεια είναι ότι όλο το τμήμα του πολιτισμού, με αρχηγό φυσικά το Δήμαρχο, επενδύει στον πολιτισμό, πιστεύει στον πολιτισμό. Είναι η βιομηχανία μας. Παρότι έχουμε ένα πλούσιο Δήμο γεωγραφικά, έχουμε εδώ χώρα, έχουμε παραλία κτλ., αλλά έχουμε και πλούσιο πολιτιστικό κομμάτι και ανθρώπους πολλούς που υπηρετούν τον πολιτισμό. Οπότε πρέπει να δοθεί βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους να δείξουν τη δουλειά τους, να γίνουν γνωστοί και να ανοίξουν τα φτερά τους. Θέλω λίγο να πάμε και στο σκέλος της διοργάνωσης. Έκανα λόγο για την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, στις 6 το απόγευμα είναι τα εγγένεια. Πόσο θα διαρκέσει η χρονική διάρκεια, ποια θα είναι? Της έκθεσης. Ακριβώς, ναι. Ναι, η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τέλη Ιανουαρίου, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα σε πολύ κόσμο να την επισκεφθεί. Και ανάλογα φυσικά και την επισκεψιμότητα, αν χρειαστεί, θα πάρει και κάποια παράταση. Παράλληλα, βέβαια, μέσα σε αυτό το χρονικό όριο της έκθεσης θα γίνονται και παράλληλες δράσεις. Θα υπάρχει δυνατότητα, μόλις ανοίξουν τα σχολεία μετά τις γιορτές, σε συνεννόηση με την Πινακοθήκη, να μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση και να γίνονται έτσι ένα μίνι παιδαγωγικό πρόγραμμα. Και εκτός από τα σχολεία, φυσικά και στους δημότες και όχι μόνο, θα είναι ανοιχτή έκθεση. Και στα σχολεία, εκεί στην εκπαιδευτική κοινότητα, θα πρέπει να εστιάσετε και να στρέψουμε το βλέμμα και να επισκεφθούν και να γνωρίσουν τα έργα των καλλιτεχνών εκεί. Φυσικά. Έτσι και αλλιώς υπάρχει μόνιμη έκθεση με το αρχείο Κουτουλάκη, όπου υπάρχει παιδαγωγικό πρόγραμμα και υπάρχει επισκεψιμότητα στην Πινακοθήκη. Και όχι μόνο, καθώς και στη βιβλιοθήκη του Δήμου Μαλεβιζίου γίνονται
τέτοιου είδους δράσεις. Οπότε τα σχολεία της περιοχής και όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να δουν από κοντά τα έργα των συμπολιτών τους και των ανθρώπων που ζουν γύρω τους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας.